Θεοειδής να έχει ασβέστος. Καλά λέω. Α, εσύ είσαι ο κύριος Ζωγράφος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Εμαγγείωμα, αριστερής κοιλίας. Πάμε. Ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ. 3-4 λεπτά. 3-4 λεπτά. Γρήγορα, γρήγορα, μια σπάνια περίπτωση. Μια παγκόσμια έτσι, περίπτωση σπάνια εμαγγειώματος στην αριστερή κοιλία. Να πούμε τι είναι το εμαγγείωμα. Καταρχάς, είναι ένα σπάνιος όγκος. Αντιπροσωπεύει το κάτω από τα 2% των νεοπλασμάτων, των καρδιακών. Η τύπη του είναι τα σειραγκόητα, τα τριχοειδή και τα μεικτά. Αυτό που δημιουργεί είναι μία δύσπνοια ίσως σε κάποιον ασθενή, αναλόγως και με το πού εντοπίζεται. Διαταραχή του καρδιακού ρυθμού όταν εντοπίζεται και στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα, όπως και στη δική μας περίπτωση. Ίσως αισθάνεται ο ασθενής μία εύκολη κόπωση, μπορεί όμως και να είναι και ασυμπτωματικός. Εδώ μας ήρθε ένας άνθρωπος από το νησί της Μυκόνου, όπου είχε κάποια υποκειμενικά ενοχλήματα, αισθανόταν μία εύκολη κόπωση, μία δυσφορία, είπε στον καρδιολόγο του. Ο καρδιολόγος δεν βρήκε κάτι ιδιαίτερο, υπέρτασε και η φλεβοκομική ταχυκαρδία, αυτό που είπαμε μπορεί να προκαλέσει κάποιες καταστάσεις ταχυκαρδίας ή αριθμιογόνες. Αυτά τον έβαλαν στο σκεπτικό να προχωρήσει να του κάνει ένα υπέρηχο. Εκεί βρέθηκε ένα έμισχο μόρφωμα στην αριστερή κοιλία. Η έκφυσή του ήταν έμισχο, όπως λέμε, και η έκφυσή του στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Προχώρησε στην Αθήνα, έκανε μία MRI. Εκεί βρέθηκε η μάζα αυτή να είναι 2.05x2.10, ένα αρκετά μεγάλο μόρφωμα στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, χωρίς να προκαλεί απόφραξη σε αυτόν. Εκεί τέθηκε η διάγνωση, η υποψία του μυξώματος, που είναι το σύνηθες. Το διεισοφάγιο εδώ μας δείχνει αυτή τη μεγάλη μάζα, όπως είπαμε, στην αριστερή κοιλία. Αποφασίσαμε να τον διορθώσουμε με στενοτομή, bicaval cannulation, και η σύγχρονη τάση είναι να χρησιμοποιούμε και θωρακοσκόπιο, να γίνεται μια hybrid procedure με τους θωρακοχειρουργούς. Ήρθε ο θωρακοχειρουργός του νοσοκομείου, έγινε η αρτοτομή, πέρασε το θωρακοσκόπιο πολύ με μεγάλη έτσι, ξέρετε, προσοχή ανάμεσα από τις λοχήνες της βαλβίδας, μην την τραυματίσουμε. Αναγνωρίστηκε αυτό το μόρφωμα, αν είχε μίσχο, πού βρισκόταν ακριβώς η υφή του κτλ., έτσι ώστε να γίνει η αφαίρεση επί υγιών ορίων, η οποία και έγινε. Αυτό είχε μια καφεοειδή έτσι, όψη, ήταν συμπαχές, ήταν έμισχο, όπως είπαμε, βέβαια όχι με κάποιον ιδιαίτερο μίσχο, θα το δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Μικροσκοπικά βρέθηκε ότι ήταν πολυλοβωτό και αντί να είναι κάποιο άλλο μόρφωμα, ήταν εμαγγείωμα με ένα λεπτό μίσχο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι, μόρφωμα μέσα στην αριστερή κοιλία, όπως είπαμε, και στα συμπεράσματα να πούμε ότι οι καρδιολόγοι πρέπει να ευαισθητοποιούνται έτσι ώστε ό,τι και να αναφέρει ο ασθενής να κάνουν ένα υπέρηχο, έτσι ώστε να βρεθεί οτιδήποτε υπάρχει. Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εκτομή και στη χειρουργική προσέγγιση η προσπέλαση γίνεται μέσω αρτοτομής, hybrid, όπως είπαμε, η χρήση του θωρακοσκοπίου και η εκτομή επί υγιών ορίων. Ευχαριστούμε πολύ.